Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Πολύ γρήγορα πριν ξεκινήσω, γιατί έκανα ένα λάθος εχθές. Ένα λεπτάκι. Στο χθεσινό μάθημα του Δανιήλ, κεφάλαιο 6 και 16, η σημείωση που είχα που λέγαμε ότι ο Θεός είχε στείλει ένα προσωπικό γράμμα για τον βασιλιά τον Κύρο. Χθες και με πήρε η αδερφή Σία σήμερα και μου το έδειξε αυτό, είχα γράψει 46 κεφάλαιο 1-10. Εκ των οποίων ήταν λάθος, είναι στο 45 κεφάλαιο 1-10. Και απλά το βάζω αυτό σαν σημείωση για το κεφάλαιο χθες 6-16 που μιλήσαμε. Απλά αντί για 45 έγραψα 46. Και ξεκινάμε το κεφάλαιο 7. Τελειώσαμε χθες τα ιστορικά και αυτή είναι με τη σειρά που έχουν βάλει, που ο Δανιήλ έβαλε βάση ιστορίας. Και είπαμε, το 7 και το 8 που θα δούμε σήμερα και αύριο έχει γίνει πριν το 5 κεφάλαιο. Είχε δει αυτά τα όνειρα και τα οράματα πριν γίνουν αυτά που συζητήσαμε στο 5 και στο 6. Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το 7, που είναι γραμμένα στα αραμαϊκά. Και ο λόγος που είπαμε ήταν, είναι το μόνο βιβλίο που έχει να κάνει και με εθνικούς, που μας εξηγεί την ιστορία. Όλο το υπόλοιπο, η γραφή έχει να κάνει με το Ισραήλ. Και ένας από τους λόγους γι' αυτό ήταν γραμμένο στα αραμαϊκά. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλό. Έχω πολλές πληροφορίες μέσα. Και αφού έχουμε και το βίντεο μετά που μπορούμε να το δούμε σε επανάληψη, δεν θα κάτσω να τα πω όλα, αλλά θα βλέπετε τη σημείωση ότι είναι. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται. Βασική περιγραφή του κεφάλαιου όλο 7. Αυτή είναι η βασική που θέλω να έχετε πίσω στο μυαλό σας που θα το συζητάμε όλο. Ο Θεός τώρα δείχνει στο Δανιήλ τι. Του δείχνει όνειρα και οράσεις, τη Βαβυλώνα, που είναι εκείνη τη στιγμή. Όταν έβλεπε αυτά τα όνειρα, ήταν κάτω την κυριαρχία του Ναβουχοδονόσορα. Το άμεσο μέλλον που είναι η κατάκτηση από τους Πέρσες. Μετά του δείχνει την Ελλάδα, που η Ελλάδα θα κατακτήσει τους Πέρσες με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, αλλά αυτή η Ελλάδα θα διαλυθεί σε 4 αυτοκρατορίες και θα δικούνται από 4 στρατηγούς. Μετά δείχνει τη Ρώμη. Και η Ρώμη είναι που κατακτάει όλα αυτά που έχει κατακτήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλά ξαφνικά από αυτό που ακόμα δεν έχει γίνει, το πάει, δεν ξέρουμε κι εμείς πόσα χιλιάδες χρόνια μπροστά, αλλά πάει και του δείχνει το άμεσο μέλλον που θα κρίνει το Αντίχριστο. Δηλαδή πάμε στο θρόνο του Θεού, που βλέπουμε την κρίση. Και μετά καθόμαστε και βλέπουμε λεπτομέρειες με τη χιλιατερίδα. Στο κεφάλαιο 8 αύριο θα κάτσουμε να δούμε πιο πολλές λεπτομέρειες όσο αφορά αυτό με τον Αντίχριστο. Κάποιες λεπτομέρειες μας έρχονται στο 2 το κεφάλαιο. Τώρα βασικά αυτό το κεφάλαιο το 7 είναι αυτή εδώ η βασική περίληψη, το τι θα δούμε. Απλά αφήνω αυτά τα σκίτσα που έχω βρει. Είναι από το βιβλίο The Footsteps of the Messiah. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μελέτη που είναι η πιο ωραία, μπορώ να πω, μελέτη που έχω βρει όσο αφορά θέμα πάνω σε αποκάλυψη και χρονολογίες, που τα εξηγεί πάρα πολύ απλά και λογικά αυτός ο συγγραφέας. Αυτό που μας ενδιαφέρει που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το αναμένο στάδιο που θα κάτσουμε να δούμε ότι η Ρώμη και αρχίζει και μας μιλάει για λίγο όσο αφορά το Αντίχριστο. Θα δούμε, θα σας τα εξηγήσω πάρα πολύ όσο πιο απλά μπορώ. Πολύ απλά να θυμίσω, γιατί τώρα μπαίνουμε σε προφητικά βιβλία. Το εθνικό μυαλό, και εμείς είμαστε αυτοί, το εθνικό μυαλό, κατανοεί την προφητεία σαν εκπλήρωση. Ούτε λέγει ο Κύριος και περιμένουμε όταν γίνει αυτό που είπε, ας πούμε, είπε το 1 και το 2 θα γίνει, περιμένουμε να δούμε πότε θα εκπληρωθεί αυτό το 1 και το 2. Και έτσι κατανοούμε εμείς την προφητεία. Αλλά το ειδοϊκό μυαλό βλέπει την προφητεία σαν μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι έτσι και πρέπει να μην ξεχνάμε, είναι Εβραίοι που έχουν γράψει τη γραφή. Και πρέπει να αρχίζουμε και εμείς να σκεφτόμαστε σαν τους Εβραίους. Η προφητεία είναι μοτίβο. Πολύ γρήγορα ξαναβάζω και αυτά τα αποσπάσματα μέσα, μιας και μπαίνουμε στον προφητικό λόγο. Και θεωρώ, εγώ το κάνω αυτό προσωπικά. Το μόνο εμπόδιο στην αλήθεια είναι να υποθέτουμε ότι την έχετε ήδη. Αν νομίζω ότι αυτό που έχω μάθει αυτό είναι και τίποτα άλλο,
ό,τι και να ακούσω μεθαύριο, θα έχω σηκώσει ένα τοίχο, θα έχει σηκωθεί και ο εγωισμός μου και θα λέω, όχι, εγώ ξέρω την αλήθεια, αυτά που λες είναι λάθος. Καλό είναι να είμαστε σαν τους Βέριους. Ανοιχτό μυαλό και αυτά που ακούμε να πηγαίνουμε να δούμε πού, είχαμε πει. Τι μας λέει στη γραφή. Πήγαν και βλέπαν αν έχουν έτσι αυτά. Έτσι να είμαστε κι εμείς. Και αυτό ειδικά με την προφητεία, εάν βασανίζεται τα δεδομένα αρκετά καιρό, στο τέλος θα ομολογήσει αυτό που θες. Ή θα δούμε κάποιες λέξεις μέσα, εάν θέλω να το κάνω να εννοήσει αυτό, στο τέλος θα μου πει, εντάξει, ερμήνευσέ το και έτσι. Ας αποφεύγουμε να πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Πολύ γρήγορα, γιατί έχει να κάνει, συνδέεται με το κεφάλαιο 2, αν θυμάστε, με το άγαλμα που είδαμε. Συνδέεται και θα τα εξηγήσω σιγά-σιγά. Όχι ότι είδα αυτά τα ζώα, αυτά είναι εικονογραφίες κάποιοι που έχουν κάνει, που θεωρούν κάπως έτσι να την περιγραφεί. Γιατί θα δούμε αυτά τα μειώματα. Που αυτά τα μειώματα από τώρα, σας λέω, έχει να κάνει με αυτοκρατορίες. Θέλω να μιλήσω πολύ γρήγορα για κάτι άλλο. Βλέπουμε στο Λουκά 21-24. Αρχίζει και λέει κάτι το περίεργο που πάρα πολλοί το έχουν παρεξηγήσει. Και πολύ γρήγορα το διαβάζω. Και θα πέσουν σε στόμα μάχαιρας και θα φερθούν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη. Μιλάει για το Ισραήλ. Και η Ιερουσαλήμ θα είναι πατούμενη από τα έθνη. Ενδιαφέρον. Μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Και πολλοί ερμηνεύουν αυτό το εδάφιο χωρίς να έχουν, να γνωρίζουν γιατί πράγμα μιλάει ο Δανίλ. Γιατί την εξήγηση θα την βρούμε στο Δανίλ, στον Ιερεμία και στον Ισαΐα. Γιατί πράγμα μιλάει. Ρωμαίος 11:25 μιλάει για το Ισραήλ. Επειδή δεν θέλω να αγνοείται, αδερφοί, το μυστούριο τούτο, για να μην υψηλοφρονείτε, ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρι ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη. Η καιρή των εθνών. Αυτή η καιρή των εθνών ξεκινάει με τον Ναβουδοχονόσορα που είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο και αναφέρθηκα πολύ γρήγορα πάνω σε αυτό και τελειώνει όταν θα ξεκινήσει η βασιλεία του Αντίχριστου. Αυτό το ένα κέρατο που θα δούμε σήμερα που βγαίνει από τα 10. Τότε, όταν μπουν μέσα όλα τα έθνη, μέχρι να συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός για την Εκκλησία είναι. Είναι μια ιδιαίτερη μελέτη, αλλά θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο τώρα με τον Δανίλ. Γιατί όλα γίνονται με επίκεντρο το Ισραήλ. Και τώρα αυτό που βλέπουμε, ότι είναι μέχρι και σήμερα, είναι τα έθνη που την ελέγχουν. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Και ο Θεός θα ξαναγυρίσει το πρώτο σχέδιο. Τώρα είναι η Εκκλησία και τα έθνη. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό και θα ξαναγυρίσει στο πρώτο του σχέδιο που ήταν ο Ισραήλ. Και ξεκινάμε. Κατά τον πρώτο χρόνο του Βαλτάσαρ, είδατε, έτσι είχαμε ξεκινήσει το κεφάλαιο 5. Ήταν ο Βαλτάσαρ ο βασιλιάς. Και όπως σας εξήγησα, όλο αυτό έχει γίνει μεταξύ του 4ου και 5ου κεφάλαιου, βλέπει αυτές τις ώρες. Οπότε το βλέπει τώρα. Κατά τον πρώτο χρόνο του Βαλτάσαρ, του βασιλιά της Βαβυλώνας, είμαστε ακόμα κάτω στη Βαβυλώνα, ο Δανίλη είδε όνειρο και οράσει του κεφαλιού του επάνω στο κρεβάτι του. Τότε έγραψε το ενύπνιο και διοικήθηκε το σύνολο των λόγων. Μας λέει ο Δανίλ πότε είδε το όνειρο και όχι ότι έγινε. Δεν έχει γίνει το όνειρο που θα διαβάσουμε τώρα. Το 553 π.Χ., 14 χρόνια πριν την εορτή που είναι στο κεφάλαιο 513, πρέπει να πάμε. Το κεφάλαιο 7 και 8 είναι αυτό που σας είπα πριν, είναι μεταξύ του 4 και το 5 που έχουν γίνει αυτά τα γεγονότα. Εδώ ο Θεός του δείχνει μέχρι και τη χιλιετερίδα. Του δείχνει κάτι στο άμεσο μέλλον με τους Πέρσες, κάτι που όταν θα έχει πεθάνει, που ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και η Ρώμη, και του δείχνει μέχρι και τη χιλιετερίδα. Έτσι, το όνειρο είναι όταν κοιμόμαστε, ενώ η όραση όταν είμαστε συνειδητοί και ξύπνοι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Ο Δανίλ κατάλαβε ότι είναι κάτι σημαντικό, γι' αυτό έγραψε κάτω το όνειρο. Και αυτό είναι μια συμβουλή που το έχω πάρει εγώ από εδώ όταν το διάβασα. Έχω πάντα ένα τετράδιο δίπλα μου όταν κοιμάμαι και το πρωί όταν θα ξυπνήσω, εάν δω κάποιο όνειρο που πιστεύω ότι είναι του Θεού, θα πάω κατευθείαν να το γράψω, γιατί αλλιώς θα το ξεχάσω. Πρέπει να ήταν γύρω 67 χρονών ο Δανίλ και ο βασιλιάς ο Ναβουδοχονόσορας, απλά σας θυμίζω, ο Βαντασάρ ήταν ο εγγονός του. Είχε πεθάνει 9 χρόνια πριν αυτό το συμβάν.
Ο Δανίλ μίλησε και είπε: «Εγώ θορούσα, τώρα αρχίζει και μας λέει το όνειρο. Στο όραμά μου τη νύχτα και ξάφνου οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού όρμησαν μαζί επάνω στη μεγάλη θάλασσα. Πιστεύουν οι πιο πολλοί ότι μιλά κυριολεκτικά για τέσσερους ανέμους. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον γιατί το κείμενο κάθε και λέει Ρουάχ, που σημαίνει πνεύμα, και είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται και στη Γένεση. Και ήρθε το πνεύμα του Θεού πάνω και δημιούργησε τη γη». Όσον αφορά για τη μεγάλη θάλασσα, υπάρχουν πάρα πολλά debate, αλλά εγώ θα συνεχίσω με αυτήν την ερμηνεία μέχρι στιγμής και πιστεύω έχει λογική που θα το ταιριάξουμε μεθαύριο με το 8 και το 9 κεφάλαιο. Η μεγάλη θάλασσα είναι η Μεσόγειος. Το βλέπουμε Δανίλη 3.7 και στην Αποκάλυψη 13.1. Η θάλασσα συμβολίζει πάντα τα έθνη και τους ανθρώπους. Το βλέπουμε σε αυτά τα παρακάτω εδάφια. Αλλά δεν θα αλλάξει το υπόλοιπο με τον τρόπο που ερμηνεύουμε αυτόν τον στίχο, είτε συμβολικά είτε κυριολεκτικά, τη μεγάλη θάλασσα. Δεν αλλάζει, δεν είναι κάτι ότι θα μας διαλύσει την ερμήνευση και δεν μπορούμε να νοήσουμε τι λένε. Κάποιοι άλλοι, απλά το έχω βάλει έτσι ενημερωτικά, γιατί είναι κάποιοι χριστιανοί που κάθονται και διδάσκουν, δεν ισχύει το πάνω που είπα, και μάλλον ο Δανίλ το πήρε από ένα μύθο της Βαβυλώνας που λέγεται το Νούμιουσ Ελίσχ. Και έχει να κάνει έτσι με τέρατα που βγαίνουν από τη θάλασσα. Μια ωραία χρωματιστή ιστορία που απλά είναι η δικιά τους ιστορία για το Θεό της Βαβυλώνας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι δεν μιλάει για αυτή την ιστορία. Και θα δείτε γιατί. Και από τη θάλασσα ανέβηκαν τέσσερα μεγάλα θηρία που διέφεραν μεταξύ τους. Τώρα, δεν μας λέει ότι ήταν κάποιο είδος θαλάσσιων πλασμάτων. Αυτός είναι ο πιθανός ο λόγος για τον οποίο ίσως ο Θεός χρησιμοποιεί τη θάλασσα ακριβώς ως υπόβαθρο από όπου έρχονται αυτά τα ζώα και όχι ότι ζουν και ότι είναι θαλάσσια πλάσματα. Γιατί πιο κάτω θα δούμε ότι ο Θεός κάθε και μας λέει από τη γη. Ένας συγγραφής τονίζει ότι η ερμηνεία είναι ότι η θάλασσα, η εθνική, θα βγουν τέσσερις εθνικοί βασιλείς που θα έχουν κυριαρχία επάνω στο Ισραήλ μέχρι τη συμπλήρωση των εθνών. Και πιστεύω ότι αυτός ο συγγραφέας έχει δίκιο με τον τρόπο που το ερμηνεύει. Αυτά τα τέσσερα πλάσματα είναι διαφορετικά και θα δούμε ότι είναι τέσσερα βασίλεια. Και μάλιστα το είδαμε και στο κεφάλαιο 2, θα τα δούμε σε λίγο. Θυμάσαι το κεφάλαιο 2 με το όνειρο που είδε ο Ναβουδοχονόσορας με το άγαλμα. Τώρα, αυτό που θα διαβάσουμε στο 4 μέχρι 8, το εδάφιο 4, μας μιλάει για τη Βαβυλώνα. Και το έχω κάνει έτσι για να πριν πάτε και το διαβάσετε, όταν θα το δείτε σε επανάληψη, θα ξέρετε ακριβώς έτσι, δηλαδή το 80% τι γίνεται. Το βλέπουμε το χρυσό κεφάλι που είδαμε στο κεφάλαιο 2. Αλλά τώρα δεν λέει ότι είναι κεφάλι από χρυσό. Το μείωμά του είναι λιοντάρι με φτερά. Αυτό θα διαβάσουμε στο 4. Στο 5 μιλάει για την Περσία, το στήθος και τους βραχίονες. Που ξέρουμε ότι είναι ο βασιλιάς ο Δάριος, ο Κύριος, και τώρα θα το έχει σαν ομοίωμα αρκούδα. Μετά το 6, που είναι οι Έλληνες, που έρχεται κάτω από την κυριαρχία του Μέγα Αλεξάνδρου και είναι λεοπάρδαλη το ομοίωμα. Και το εδάφιο 7-8 θα δούμε οι Ρώμοι. Και έπειτα η Μίξη. Θυμάστε κάτι που έλεγε με τη Μίξη και 10 δάχτυλα. Και μιλάω λίγο πιο καλύτερα πάνω σε αυτό, αλλά πολύ γρήγορα θυμάστε που έλεγε και θα πέσει ένας βράχος που δεν το έχει κόψει χέρι. Και αυτός ο βράχος θα γεμίσει όλη τη γη. Και είπαμε ότι αυτός ο βράχος είναι η Μεσσηνιακή Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Αλλά έτσι ξεκινάει πολύ απλά. Ρώμη, κάτι που έγινε ιστορικός. Σπάει σε δύο μέρη που έχει γίνει ιστορικός. Μετά αυτό περνάει σε ένα στάδιο που δεν έχει γίνει ακόμα. Παγκόσμια διακυβέρνηση, που θα είναι μια κυβέρνηση. Μετά αυτό θα σπάσει σε 10 κράτη και μέσα από αυτά τα 10 κράτη θα βγει η Βασιλεία του Αντιχρίστου. Πάμε. 4. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι και είχε φτερούγες αετού. Θεωρούσα μέχρι που αποσπάστηκαν οι φτερούγες του και σηκώθηκε από τη γη και στάθηκε στα πόδια σαν άνθρωπος και του δόθηκε καρδιά ανθρώπου. Ακριβώς ό,τι σας είπα πριν. Το χρυσό κεφάλι, Βαβυλώνα. Μάλιστα, οι πύλες της Βαβυλώνας είναι φτιαγμένα με λιοντάρια που έχουν φτερά. Το βλέπουμε αυτό στο Βρετανικό Μουσείο. Στα βιβλία του Ιρεμία, Εζεκίλ και Αβακούμ, ο Ναβουδοχονόσορος περιγράφεται με εικόνες ζώων. Και είναι κάτι παρόμοιο, είδατε. Πώς τον αποκάλεσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Να, το αρνείο που ήρθε να σηκώσει τις αμαρτίες. Τον παρομοίωσε με ομοίωμα ζώου. Γιατί έχουμε το κάθε ζώο, έχει μια περιγραφή και ένα λόγο. Και τον Ιησού Χριστό και στην Αποκάλυψη.
είδα το αρνί το εσφαγμένο. Κάποιοι συγγραφείς λένε, απλά το βάζω αυτή τη σημείωση, επειδή λέει ότι του δόθηκε καρδιά ανθρώπου, δείχνει ότι μπορούσε να σωθεί, ότι μάλλον σώθηκε ο ναυλοφόνος σας, ή μπορεί να είναι κάτι άλλο για το συγκεκριμένο στίχο. Απλά εγώ θυμάμαι στο κεφάλαιο 4 που ξεκινήσαμε, που ήταν η ίδια του ομολογία, μιλούσε σαν ένα αναγεννημένος χριστιανός ο Ναβουδοχονόσορος. Η Βαβυλώνα έχασε τελικά τη φύση, το λιοντάρι που μοιάζει με θηρίο, καθώς μετακινήθηκε από λαγνία της κατάκτησης, κάποια στιγμή κατακτούσε όλους τη Βαβυλώνα και μετά γύρισε στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Θυμάστε τι έλεγε ο Ναβουδοχονόσορος. Αυτή η φοβερή, εγώ δεν την έφτιαξα αυτή τη Βαβυλώνα. Και τότε βγήκε η κρίση. 5. Πάμε στο δεύτερο θηρίο. Όμοια με αρκούδα. Και σηκώθηκε κατά ένα πλαϊνό και το στόμα του είχε τρία πλευρά ανάμεσα στα δόντια του. Και το έλεγαν ως εξής: σήκω, κατάφαγε πολλές σάρκες. Ο επενεγμός είναι για την Περσία. Η Περσία, τότε μιλάμε, είχε γύρω στο 2,5 εκατομμύρια άνδρες στο στρατό της. Ήταν πολύ δυνατή, ήταν αργή, αλλά κατακτούσε βάση δύναμης και αριθμού. Οι τρεις πλευρές ιστορικό σημαίνει τις τρεις κατακτήσεις που καθιέρωσε την Περσική Αυτοκρατορία. Και ήταν η Βαβυλώνα, η Αίγυπτος και η Λιδία. Και αυτά περιγράφονται στο Ισαΐα 13. Αρχικά ήταν Μίδες και Πέρσες, αλλά αφού ο κύριος τα συνδύασε και έγινε Πέρσης, η μητέρα του ήταν Μηδία και ο πατέρας του Πέρσης. Πολλοί καθηγητές εξηγούν τις τρεις πλευρές ως αυτές τις τρεις βασιλείς που είδαμε εδώ. 6. Τώρα πάμε στο τρίτο, για Ελλάδα. Μετά από αυτό θορούσα και ξάφνουν ένα άλλο, σαν λέω Πάρδαλη, που είχε πάνω στην πλάτη του 4 φτερούγες πουλιού. Το θηρίο είχε ακόμα 4 κεφάλια. 4-4. Και του δόθηκε εξουσία. Ποιος του δώσε την εξουσία? Θεός. Είναι ο χαλκός που βλέπουμε στο κεφάλαιο 2. Αυτά τα ζώα θα τα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο επίσης, που βλέπουμε την καριέρα του Μέγα Αλεξάνδρου στο κεφάλαιο 8. Η ταχύτητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κατακτήσει το τότε γνωστό κόσμο ήταν γρήγορη. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο ο Μέγας Αλεξάνδρος. Σε ηλικία 29 ετών έπεσε στο κρεβάτι του να κλαίγει ότι δεν υπήρχαν περισσότερες χώρες για να κατακτήσει. Φανταστείτε προβλήματα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Δεν είχε άλλες χώρες για να κατακτήσει. Και όπως είπα πριν, είναι σημαντικό, πέτυχαν επειδή η κυριαρχία δόθηκε από τον Θεό. Όπου δόθηκε η εξουσία. Ο Αλέξανδρος όταν πέθανε 33 χρονών, το ρώτησαν, σε ποιον δίνεις την αυτοκρατορία? Και ξέρετε τι απάντησε? Στον πιο ισχυρό από τους στρατηγούς. Αυτή ήταν η απάντηση του Μέγα Αλέξανδρου στους 4 στρατηγούς. Οι 4 φτερούγες που βλέπουμε εδώ είναι τα 4 βασίλεια που διασπάστηκαν μετά. Και πάνω σε αυτά τα 4 βασίλεια ήταν 4 στρατηγοί που διέρεσαν και ο καθένας διοίκησε την αυτοκρατορία. Σαν παρατήρηση, γιατί βλέπουμε στην Αποκάλυψη 13.1 ότι αναφέρονται αυτά τα ζώα πάλι, αλλά ανάποδα. Και το θηρίο που είδα ήταν όμοιο με πάρδαλη, και τα πόδια σαν αρκούδα και το στόμα σαν λιονταριού. Και πολλοί ρωτάνε γιατί η σειρά είναι ανάποδη. Και η απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί ο Δανίλη που διαβάζουμε τώρα είναι κάτι που βλέπει στο μέλλον. Αλλά η Αποκάλυψη εδώ παίρνει αυτή την ομοίωση κάτι από το παρελθόν. Και γι' αυτό είναι σαν ανάποδη σειρά. Γιατί με το Δανίλη βλέπουμε λιοντάρι πρώτα, αρκούδα και έπειτα την Πάρδαλη. Απλά σαν σημείωση είναι αυτό. Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο όραμα. Ο Δανίλη είδε 4 διαφορετικά όνειρα, οράματα σε αυτό το κεφάλαιο. Και πολύ γρήγορη μια επανάληψη, εδάφια 1 μέχρι 6, ήταν αυτά τα 3 ζώα που είδαμε, που είναι 3 βασίλια. Το λιοντάρι ήταν η Βαβυλώνα. Η αρκούδα ήταν ο Πέρσης ο Κύρος. Η Ελλάδα, ο Μέγας Αλέξανδρος, και μετά χωρίστηκε, και αυτά είναι ο Κάσανδρος πήρε τη Μακεδονία και την Ελλάδα, ο Λυσίμαχος στη Θράκη και τη Μικρά Ασία, ο Πτολεμαίος Αίγυπτος Ισραήλ και την Πετρέα στην Αραβία, που είναι κάτω από το Ισραήλ, και ο Σέλευκος Συρία Βαβυλώνα μέχρι και Ανατολικά Συνδύης. Και το κεφάλαιο 11, αυτό που λέμε τα 400 χρόνια σιωπής, δεν είναι σιωπηρά για μας. Εξηγούνται αυτά τα 400 χρόνια τι γίνεται στο κεφάλαιο 11. Πάμε στο 7. Μετά από αυτό είδα στο οράματα της νύχτας και ξάφνω ένα τέταρτο θηρίο. Εδώ μιλάμε τώρα για τη Ρώμη, που κατάκτησε όλους τους υπόλοιπους. Τρομερό και καταπληκτικό και υπερβολικά ισχυρό και είχε μεγάλα σιδερένια δόντια. Κατέτρωγε, κατασύντρευε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Και αυτό ήταν διαφορετικά από όλα τα θηρία που ήσαν
πριν από αυτό και είχε 10 κέρατα. Τώρα, τέτοιο ζώο δεν υπήρχε στο φυσικό βασίλειο από σίδερο. Βλέπουμε ότι ο Δανίλ κατάλαβε ότι τα πρώτα τρία ιδιώματα, τα ζώα, τα κατάλαβε. Αλλά με τον τέταρτο έπρεπε να θέσει πολλές ερωτήσεις. Και ευτυχώς για μας. Δεν το κατάλαβε. Συγγνώμη, απλά έχασα που διάβαζα. Ναι, η Ρώμη κατέστρεφε τα πάντα όπου και πέρναγε. Και έχω αυτή τη σημεία σου με τα 10 κέρατα τώρα. Πολύ γρήγορα, ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, τιμούσε όλες τις θρησκείες και τους άφησαν να λατρεύουν με ελευθερία. Ναι, οι άλλοι μπορεί να γίνουν σκλάβοι, αυτοί που ήταν στον πόλεμο, αλλά είχαν ελευθερία από τον καινούριο βασιλιά. Ο Μέγας Αλέξανδρος ένωσε όλους τους ανθρώπους πώς, με τη γλώσσα την ελληνική. Αλλά οι Ρώμοι όμως δεν ένωσε κανέναν. Ήταν υπερήφανοι για το τι μπορούν να καταστρέφουν. Ήταν πολύ καλοί να στο να καταστρέφουν, αλλά όπως και η Αμερική σήμερα, σε τι άλλο ήταν καλή. Το να φτιάχνουν υποδομή, δρόμους. Στη Ρώμη όταν στρατολογούσαν στο στρατό, πήγαινες 25 χρόνια υπηρεσίες, τότε έπαινες γη και υπηκότητα στο τέλος της θητείας, όποιος και να σου. Αυτά που διαβάζουμε είναι ο τρόπος που τα βλέπει ο Θεός και δίνει την περιγραφή στον Δανίλ. Να το θυμόμαστε αυτό. Ο Θεός είναι που του δίνει τις οράσεις. Τώρα, τα 10 κέρατα, που θα το δούμε και πιο κάτω, συνδέονται με τα 10 δάχτυλα, θυμάστε, στο όνειρο του Ναβουδοχονόσορα, όπως ήταν το άγαλμα, και είπε είχε 10 δάχτυλα. Παρατηρούσα τα κέρατα και ξάφνα ένα άλλο μικρό κέρας. Ανέβηκε ανάμεσά τους μπροστά στο οποίο 3 από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν. Και είδα ότι σε αυτό το κέρας υπήρχε μάτι ανθρώπου και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα. Τώρα, πολύ απλά, δεν ήταν 11 κέρατα, ήταν 10 και μέσα από αυτά τα 10 ξεφύτρωσε άλλο ένα. Αλλά ξαφνικά καταστρέφει και αυτό είναι κάτι στο μέλλον που θα γίνει. Τα 3 βασίλεια και παραμένει το 8ο κέρατο. Και είναι κάτι που θα αναπτύξουμε και αύριο. Ονομάζει το μικρό κέρατο όπως και στο κεφάλαιο 8 με τη μόνη διαφορά σε αυτό το κεφάλαιο μιλάμε για τον Αντίχριστο. Στο κεφάλαιο αύριο μπορεί να έχει ίδια ονομασία, αλλά μιλάει για κάποιον άλλον, για τον αντίοχο που θα δούμε. Το κέρατο είναι ένα περίεργο ιδίωμα για μας, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή η δύναμη ενός ζεώ μετρόταν από τι, τα κέρατά του. Κέρατο ίσον ομοίωση της εξουσίας ή της δύναμης. Και επειδή κάθε κελί είχε μάτια και μιλούσε μεγάλα στόματα, καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για κάποιο πρόσωπο, κάποιον ηγέτη. Ακριβώς όπως η Βαβυλώνα ήταν ο Ναβουδονόχθαρος. Και αυτό είναι κάτι που θα δούμε αύριο. Αυτό το μικρό κέρατο στην Παλιά Διαθήκη έχει 33 ονόματα. Και στη Νέα Διαθήκη άλλα 13 ονόματα. Στο Δανίλ και στην Αποκάλυψη έχει πάντα ένα μεγάλο στόμα μιλώντας με βλαστημίες και υπερήφανα πράγματα. Οι στίχοι 19 και 26 που θα δούμε παρακάτω μας λένε περισσότερα γι' αυτό. Και πολύ απλά τώρα να ξέρετε μιλάει για τον Αντίχριστο. Πολύ γρήγορα, το τέταρτο βασίλειο πώς έχει 5 στάδια που εξελίσσεται. Το πρώτο στάδιο, ακόμα ξαναθυμίζω, δεν έχει γίνει, ο Δανίλ βλέπει στο μέλλον. Το πρώτο στάδιο ήταν με την Ρώμη που ξεκίνησε το 63 π.Χ. και διαιρέθηκε το 364 μετά Χριστό. Μετά ξέρουμε από την ιστορία, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και ειδικά εμείς που είμαστε από την Ελλάδα. Και αυτό λέει στο Δανίλ 2 με αυτή την πληροφορία ότι χωρίζεται το βασίλειο όταν ο αυτοκράτορας Βαλεντίνιεν χώρισε την αυτοκρατηρία σε Ανατολή και Δύση. Η Δυτική αυτοκρατηρία ήταν με βάση με τη Ρώμη. Και η Ανατολική αυτοκρατηρία ήταν με βάση με την Κωνσταντινούπολη, 364 μετά Χριστό. Και ξέρουν την ιστορία με τον βασιλιά τον Κωνσταντίνο. Η Ανατολική αυτοκρατηρία διάρκησε μέχρι και το 1453, όταν κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Τότε είναι που σταμάτησε αυτό το χωρισμένο βασίλειο. Τώρα υπάρχει ένα τρίτο στάδιο που θα το δούμε στο 723, που είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση. Ένα. Κάποια στιγμή στο μέλλον αυτή η δύναμη θα διαλυθεί και θα δημιουργήσει μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Αλλά προσέξτε, από αυτή τη μία παγκόσμια διακυβέρνηση κάτι θα γίνει που το κείμενο δεν μας λέει και θα χωριστούν σε 10 κρατήδια.
πες το μέλι, πες το κράτη, πες το βασίλεια. Και μέσα από αυτά τα 10 μέλη είναι που θα αρχίζει να αναπτύσσεται και να παίρνει δύναμη αυτός ο πολιτικός ηγέτης. Και τότε είναι που θα στηθεί το βασίλειο του Αντίχριστου, που είναι το μικρό κέρατο, όπου βλέπουμε. Πολύ γρήγορα μια περιγραφή γιατί μας μιλάει περίπου. Εδώ ήταν το δεύτερο όνειρο που είδα. Τώρα στο επόμενο θα δει γεγονότα στον ουρανό που δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά εξηγούνται στο κεφάλαιο 20. Τώρα ο Θεός το πάει δεν ξέρω κι εγώ πόσο χιλιάδες χρόνια μπροστά, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Θορούσα μέχρι ότου τέθηκαν οι θρόνοι. Εδώ είναι πληθυντικός. Και καταλαβαίνουμε ότι μιλάει μάλλον για τους θρόνους που είναι 24 πρεσβύτεροι. Και ο παλαιός των εμερών, αυτή είναι τίτλος του Θεού, του Πατέρα, κάθισε το οποίο το ένδυμα ήταν λευκό σαν χιόνι και τρίχησε το κεφαλιό του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του, τώρα από θρόνους έχουμε πάει στο θρόνο του, ήταν σαν φλόγα φωτιάς, η τροχή του σαν φωτιά που κατέφυγε. Και αν δεν κάνω λάθος, και στον Ιζεκίλ είναι που παρομοιάζει έτσι τον θρόνο του Θεού. Τώρα ο Δανιήλ βλέπει στο μέλλον κάτι που μας το εξηγεί στην Αποκάλυψη 20 κεφάλαιο 11 και 15, που βλέπει πια την κρίση του Θεού να έρχεται πάνω στο τέταρτο βασίλειο, στον Αντίχριστο. Και απλά πολύ γρήγορα, όπως σας είπα πριν, μερικοί υποθέτουν οι θρόνοι είναι από τα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά γνωρίζουμε από την Αποκάλυψη κεφάλαιο 1 και 4 ότι υπάρχουν 24 θρόνοι στον ουρανό. Γιατί δεν αναφέρονται αυτοί οι θρόνοι στην Παλιά Διαθήκη? Γιατί πολύ απλά οι θρόνοι αναφέρονται και μας εξηγείται στους Εφεσίους και στο Μανθαίο. Και είναι μια ωραία μελέτη, γιατί όταν ανακαλύψεις ποιοι είναι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και η ταυτότητά τους, των 24 πρεσβύτερων, είναι στο τραγούδι που τραγουδάνε στον Ιησού Χριστό. Λέει, εσύ μας αγόρασες από όλους το λαό, από όλα τα έθνη. Όλα σημαίνει, μιλάει για την Εκκλησία. Δεν μιλάει για το Ισραήλ. Και είναι έτσι μια ενδιαφέρον μελέτη, γιατί αυτοί οι πρεσβύτεροι έχουν πάρει τις αμοιβές τους. Γιατί φοράνε στεφάνια. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος, μετά το τέταρτο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η Εκκλησία είναι στον ουρανό. Τέλος πάντων, ο Ιησούς αποκάλυψε στους κάτι που ήταν κρυμμένο από την ίδρυση του κόσμου, που σημαίνει ότι δεν ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Και αυτό ήταν η Εκκλησία. Μας το εξηγεί στους Εφεσίους 3. Και ήταν προνόμιο του Παύλου να το αποκαλύψει. Ποταμός φωτιάς έβγαινε και δεχιόταν μπροστά του. Χίλιες χιλιάδες τον υπηρετούσαν και χίλιες μυριάδες παραστέκονταν μπροστά του. Το κριτήριο κάθισε και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Αυτοί οι άγγελοι ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν τις κρίσεις του Θεού. Πάνω στο τέταρτο βασίλειο. Θυμάστε με τις φιάλες και όλα αυτά. Και το βάζω σαν ερωτηματικό εδώ. Ποια βιβλία ανοίχτηκαν? Θορούσα τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων που μιλούσε το κέρας. Θορούσα μέχρι ότου θανατώθηκε το θηρίο και το σώμα του απολέσθηκε και δόθηκε σε κάρση φωτιάς. Μιλάει τώρα για το μέλλον. Κάτι στην Αποκάλυψη είμαστε ακόμα. Και στην Αποκάλυψη βλέπουμε ότι πέφτει σε αυτές φλόγες. Πριν ξεκινήσει τα χίλια χρόνια, χιλιατερίδα του Ιησού Χριστού. Και μετά έρχεται ο Σατανάς και από ό,τι φαίνεται θα τον αναστήσει αυτόν, τον πολιτικό ηγέτη. Και θα εκπλαγεί όλος ο λαός. Αλλά στο τέλος όμως της καριέρας τον βλέπουμε ότι εξακολουθεί το πεπρωμένο του ήταν να καίγεται στη λίμνη της φωτιάς. Το τέταρτο θηρίο θα έχει θεϊκή κρίση. Και το βλέπουμε που στο 2.35 του Δανιήλ τι κάθε και μας λέει, αυτή η πέτρα θα σκεπάσει όλη τη γη και θα καταστρέψει όλα τα βασίλεια και θα μείνει μόνο η βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και για τα υπόλοιπα θηρία, η εξουσία τους αφαιρέθηκε, όμως δόθηκε παράτηση ζωής μέχρι καιρού και χρόνου. Αυτά τα τρία βασιλεία, Βαβυλώνα, Περσία, Ελλάδα, αφαιρέθηκαν από πού? Όταν κατατίθηκαν από τη Ρώμη, το τέταρτο. Θυμάστε, το πρώτο στάδιο πάντα μιλάμε, που ήταν η Ενωμένη Ρώμη, και όταν λέω αυτή η Ενωμένη Ρώμη, είναι η ίδια Ρώμη που πήγε και κατάκτησε το Ισραήλ μετά. Αλλά για κάποιο λόγο που δεν είναι σήμερα, για κάποιο λόγο βλέπουμε ότι κάτι παρόμοιο έχουν κάποιο μέλλον αυτά, γιατί βλέπουμε αυτά τα στοιχεία παραμένουν στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε. Μελλοντικώς αυτά τα κράτη, οι απόγονοι, θα είναι μέρος της τέταρτης βασιλείας,
αλλά θα καταστραφούν. Τα προηγούμενα τρία θα απελευθερωθούν από την κυριαρχική, από το μικρό κέρατο, ίσως με στρατιωτική κατάκτηση, λένε κάποιοι καθηγητές. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Ιωήλ και Ματθαίος 25 κάθε και μιλάει αυτό το γεγονός και λέει επιτρέπουν να ζήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ τώρα ξεκινάει η τέταρτη όραση του Δανίλ και βλέπει τι, τη χιλιετερίδα, τη μεσσηνιακή βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και τα έχω ξεχωρίσει έτσι για να μπορέσουμε να τα καταλαβαίνουμε, γιατί πολλές φορές πάμε και το διαβάζουμε όλο το κείμενο και μπερδευόμαστε και λέμε τώρα τι έχουν γίνει αυτά, είναι μελλοντικά, είναι ιστορικά, τι γίνεται. Είδατε και είδα σωράματα της νύχτας, είναι άλλο αυτό τώρα. Και ξάφνου ένας σαν Υιός ανθρώπου, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο τίτλος του Ιησού Χριστού, ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού. Θυμάστε ο Άγγελος τι είπε? Πώς έφυγε ο Ιησούς Χριστός πάνω σε ένα σύννεφο, όπως τον είδατε, έτσι θα έρθει. Και βρίσκουμε πιο πολλές πληροφορίες στην Αποκάλυψη. Και έφτασε μέχρι τον παλαιό των ημερών και τον έφεραν μέσα μπροστά του. Ο δημιουργός του κόσμου ενσαρκωμένος ως Υιός του ανθρώπου. Και εδώ είναι που ξεκινάμε και βλέπουμε η βασιλεία του Ιησού Χριστού. Η χιλιετερίδα που λέμε. Και του δόθηκε εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να τον λατρεύσουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. Μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία η οποία δεν θα παρελθεί και η βασιλεία του η οποία δεν θα σταθεί. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά που διαβάσαμε στο κεφάλαιο, δεν θα καταστραφούν αυτά τα βασίλεια. Αυτό δεν θα καταστραφεί ποτέ. Ο Σατανάς προκαλεί τον Ιησού Χριστό, θυμάστε πάνω, με τους πειρασμούς, για τα έθνη και τους ανθρώπους. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν είχε πρόβλημα με την πρόκλησή του, γιατί κάθε και του λέει, δικά μου είναι αυτά τα έθνη και σε σένα σας δίνω. Αλλά με την πρότασή του είχε πρόβλημα. Γιατί αυτό του λέει ο Σατανάς στους πειρασμούς, μην πας στο Σταυρό, να αποφύγει το Σταυρό. Ο Ιησούς όμως πάνω στο Σταυρό αγοράζει όλα αυτά πίσω. Τώρα, μέχρι εδώ ήταν μια περίληψη ό,τι είδαμε στο κεφάλαιο 2 με το άγαλμα. Και απλά μπήκαμε λίγο πιο λεπτομερώς. Τέσσερις εθνικές αυτοκρατορίες που κυριαρχούσαν και θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. Και το στήσιμο της Βασιλείας του Θεού, τη χιλιετερίδα. Τώρα, στο 15 μέχρι 27, δίνει μεγάλη έμφαση για αυτόν τον Αντίχριστο. Τώρα μιλάμε για αυτόν τον πολιτικό ηγέτη, που θα βγει από την τέταρτη αυτοκρατορία και δεν εννοεί τη Ρώμη. Θυμάστε τι είπα, η Ρώμη διαλύθηκε, έγινε δύο. Από αυτά τα δύο θα γίνει μια παγκόσμια. Μέσα από αυτή την παγκόσμια θα βγουν 10. Μέσα από αυτό το 10ο θα βγει αυτός ο Αντίχριστος. Το πνεύμα μου μέσω σώμα μου εμένα του Δανίλ έφρυξε και τα οράματα του κεφαλιού μου μετάραζαν. Εντάξει, ήταν φοβερό αυτά που έβλεπα. Αλλά ο Δανίλ σίγουρα θα στεναχωρήθηκε με την τελική κρίση του Θεού και να βλέπει το πώς θα τελειώσει η ιστορία του κόσμου λόγω της αμαρτίας. Προσέξτε εδώ το κείμενο, γι' αυτό έχω πει να διαβάζουμε ωραία και σιγά. Πλησίασε ένα από τους παριστάμενους. Όπα κάποιος ήταν δίπλα του. Και ζητούσα να μάθω από αυτόν την αλήθεια για όλα αυτά. Και μου μίλησε και μου φανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. Γιατί πράγμα μιλάει. Ήτανε άγγελος. Και ξέρουμε από το 9.21 το πιο πιθανό, όχι το πιο πιθανό, είναι ο άγγελος ο Γαβρίλ που έρχεται εδώ και το εξηγεί. Και αυτό που μου αρέσει, συγγνώμη, και βιάζουμε, υπήρχαν περισσότερος από ένας, παριστάμενος, πληθυντικός. Οπότε αυτό σημαίνει δύο συν, τουλάχιστον δύο. Στο Δανίλη του είχε δοθεί από τον Θεό ερμηνεία ονείρων και αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Αλλά προσέξτε ποια ήταν η στάση του Δανίλη και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Εξήγησέ το μου. Δεν το κατάλαβα, εξήγησέ το μου. Μακάρι και οι Απόστολοι να είχαν ζητήσει από τον Ιησού και άλλες εξηγήσεις και πολλές παραβολές και άλλα θα είχαμε περισσότερο φως. Αλλά οι μαθητές έλεγαν ναι, το καταλάβαμε. Και τους έλεγε εσείς, σίγουρα το έχετε καταλάβει. Αυτή πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο Ευαγγέλιο. Εξήγησε τον. Από εδώ και όλας ξέρουμε ήταν από τον Θεό το όνειρο, διότι έστειλε τους αγγέλους. Ενώ οι εθνικοί πηγαίναν στα βιβλία τους για εξήγηση και το είχαμε δει αυτό, πηγαίναν στους συμβούλους και όλα αυτά. Ενώ ο Δανίλ πήγε κατευθείαν στην πηγή που ήταν στον Θεό, διαμέσου των αγγέλων.
αυτά τα μεγάλα θηρία που είναι τέσσερα, είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα σηκωθούν από τη γη. Μας το εξηγεί τώρα ο ίδιος ο Άγγελος ο Γαβρίλ. Εδώ λέει από τη γη έτσι ώστε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη θάλασσα, είδατε, ότι είναι ιδιωματικός στίχος. Και μιλάει για τους έθνους, για τους εθνικούς, συγγνώμη. Αχ, συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω γιατί μου φύγει αυτό. Έχω κάνει ένα λεπτό να πω, Δανίλη 18, να το διαβάσω. Θα παραλάβω τη βασίλεια που είναι Δανίλη 7. Και το 18 λέει... Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν τη βασιλεία και θα έχουν το βασίλειο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Τώρα, πολλές εκκλησίες και διάφορα δόγματα προσπαθούν από αυτό το εδάφιο Άγιοι της Εκκλησίας να ενωθεί. Θυμάστε τι σας είπα στην αρχή πως ξεκινήσαμε από αυτό το μαθηματικό. Εάν βασανίσεις τα δεδομένα αρκετό, στο τέλος ομολογείς αυτό που θες. Εάν αρχίσω εδώ να το βασανίζω και να λέω οι Άγιοι, όχι είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, στο τέλος το εδάφιο το κάνουν να εννοηθεί η Εκκλησία, αλλά δεν λέει κάτι τέτοιο το κείμενο. Θυμόμαστε, δεν πρέπει να βγάζουμε ποτέ τα εδάφια έξω από τα συμφαζόμενα. Και δίνω μεγάλη έμφαση συνέχεια πάνω σε αυτό. Έχω έτσι μια πολύ γρήγορο παράδειγμα αυτά τα δύο μετά. Θα δούμε στο 27 εδάφιο, κάθε κλή θα δοθεί στο λαό. Και ο λαός, ξέρουμε πάντα, είναι ο Ισραήλ. Τι γίνεται όταν βγάζουμε τα εδάφια έξω από τα συμφαζόμενα. Ένα παράδειγμα, Ζαχαρίας 13:6. Άμα σας διαβάσω μόνο αυτό το εδάφιο, κοιτάξτε τι λέει. Και αν κάποιος του πει, τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσον το χέριό σου. Όπα, ποιος είχε πληγές στα χέρια του. Θα απαντήσει, εκείνες που πληγώθηκαν στο σπίτι των φίλων μου. Για ποιον μιλάει, παιδιά? Όλοι είπαμε Ιησού. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Γιατί άμα πας στα προηγούμενα εδάφια, μιλάει ο Θεός για τους ιερείς που ήταν ψευδοπροφήτες και απλά το λέει στους δύο προηγούμενους στίχους. Εγώ απλώς σας το έβγαλα έξω από τα συμφραζόμενα. Και μιλάει για τον ιερή και τι κάνα, πηγαίνουν και κόβαν τα χέρια τους όταν κάνουν θυσία στα δαιμόνια. Και άλλοι ιερείς τον είδαν και σου λέει, τι είναι αυτές οι πληγές. Α, και σου λέει, είναι στους φίλους μου έγινε. Ενώ οι ιερείς ξέρανε ότι ξέρεις κάτι. Εσύ λες ότι είσαι ιερέας του Θεού, ενώ είσαι ιερέας των διαβόλων. Αλλά με πας και διαβάσεις όλο το 13 το κεφάλαιο, δεν πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Γιατί καταλαβαίνεις, δεν μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Το άλλο, κλασικό αυτό, Ισαΐας 45:7. Όλοι γυρνάνε και λένε αυτό. Αυτός που κατασκεύασε το φως, μιλάμε για τον Θεό τώρα. Και έφτιαξε το σκοτάδι, αυτός που κάνει ειρήνη και χτίζει κακό. Εγώ ο Κύριος τα κάνω όλα αυτά. Ποιος έχει χτίσει το κακό? Ο Κύριος λέει εδώ και πολύ σωστά το λέει. Αλλά γιατί μιλάει? Μιλάει για το κακό, το ηθικό εδώ. Είδατε με μια ερώτηση τώρα που σας έβαλα πώς αλλάζει. Γιατί όταν πας όλο το Ισαΐα 45, αυτό ξεκινάει με τι, με τον Κύριο, το χρησμένο μου. Και γυρνάει αυτό που λέει το εδάφιο μέσα σε όλα τα συμβραζόμενα. Δεν μιλάει για το ηθικό κακό. Αλλά σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα χτίσω όλα τα κακά εναντίον σας, Ισραήλ. Πείτε να με ακούσατε και θα φέρω τους εχθρούς σας και θα σας βγάλουμε και θα χρησιμοποιήσω τον Κύριο και θα υποταχθούν όλοι στον Κύριο. Εγώ είμαι αυτός που θα το δημιουργήσω αυτό το κακό. Και μιλάει για πολιορκία. Δεν μιλάει για ηθικό κακό. Αλλά είδες πώς μπορώ να το βγάλω αυτό και να φτιάξω μια θεολογία. Α, τελικά ο Θεός δημιουργήσε το κακό. Ήταν ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. 19. Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια για το τέταρτο θηρίο, που ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, υπερβολικά τρομερό, και το οποίο τα δόντια ήταν σιδερένια. Είδατε, δεν ήταν ομοίωμα ζώο. Και τα νύχια του χάλκινα, κατέτρωγε, κατασύντρευε και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του. Θυμάσαι, έλεγα με τον Ρώμη. Ήταν καλή στο να καταστρέφουμε και μετά να πάμε να φτιάχνουμε δρόμους και κτίρια. Η Ρώμη είναι που κατέκτησε τα τέσσερα βασίλεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και για τα 10 κέρατα που ήσαν στο κεφάλι του και για το άλλο που ανέβηκε και μπροστά στο οποίο έπεσαν 3. Λέω για το κέρατο εκείνο, μιλάει για τον Αντίχριστο εδώ, το οποίο είχε μάτια και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα.
του οποίου ο Έψη ήταν ρωμαλαιότερη από τους συντρόφους του. Εδώ βλέπουμε σταδιακή πορεία προς τον τελικό παγκόσμιο ηγέτη. Μιλάει για τον Αντίχριστο αυτό εδώ. Και σας είπα πριν, είπαμε τα 10, θα βγει αυτό το 11ο και θα καταστρέψει τα 3. Θορούσα και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους Αγίους, και θα δώσω λίγο βάρος εδώ, και υπερίσχυσε εναντίον τους. Το παράδειγμα που σας έδωσα πριν, για ποιους μιλάει, για τους Άγιους της Εκκλησίας, για τους Άγιους του Ισραήλ τότε ή για κάποιους άλλους. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ με το Μαθαίο 16. Γιατί τι είπε στο Μαθαίο 16. Ο Ιησούς είπε ότι η Εκκλησία, η πύλη της κόλασης δεν θα επικρατήσει εναντίον της. Αλλά στην Αποκάλυψη 13 λέει ότι θα κερδίσει εναντίον των Αγίων ο Αντίχριστος, που επίσης έρχονται σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Ιησούς. Οπότε ποιο ισχύει? Ή τελικά θα ισχύσει εναντίον της Εκκλησίας ή δεν θα ενισχύσει? Αυτό είναι εάν υποθέτουμε ότι όλοι οι Άγιοι είναι ίδιοι. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε. Γνωρίζουμε από το παράδειγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή ότι διακρίνονται μεταξύ των Αγίων. Αυτό είναι που εννοούσε εδώ με τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Κλείνει. Τι έκλεισε? Οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης. Και ξεκινάει αυτό που λέμε οι Άγιοι της Εκκλησίας με τις πράξεις. Ο Άγιος έκλεισε με την Παλιά Διαθήκη μέχρι τον νόμο και τους προφήτες. Ο Παύλος ήταν έκπληκτος σήμερα που απαλαμβάνει το προνόμιο που δεν είχαν παλαιότεροι πιστοί. Η Εκκλησία είναι μια παρένθεση. Ξεκίνησε η πράξη 2 και τελειώνει στην Αποκάλυψη. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα σωθούν μετά. Οι πιο πολλοί πιστεύουν, πιο πολλοί θα σωθούν μετά. Με τη μεγάλη θλίψη. Οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης, υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας και υπάρχουν οι Άγιοι της Μεγάλης Θλίψης. Είναι τρεις κατηγορίες. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως και παράδειγμα με το ότι η Εκκλησία δεν περνάει από τη δοκιμασία. Που είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Ο Αντίχριστος θα υπερισχύσει στους Αγίους, αλλά σύμφωνα με τον Ιησού δεν είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αλλά είναι για το Ισραήλ. Οι Άγιοι που θα βγουν από το Ισραήλ, η τρίτη ομάδα. Και όλο αυτό έρχεται από πολύ απλά. Διαβάζουμε τι λέει το κείμενο. Μαθαίος 16:18. Και εγώ μάλιστα σου λέω ότι εσύ ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσουν εκκλησία. Οι πύλες του Άδη δεν θα υπηρεσίσουν εναντίον της. Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ό,τι αν δέσει πάνω στη γη θα είναι δεμένος στους ουρανούς και ό,τι αν λύσει πάνω στη γη θα είναι λυμένος στους ουρανούς. Ναι, η Αποκάλυψη τι μας λέει 13-17 και δόθηκε σε ποιον να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει και του δόθηκε εξουσία επάνω σε κάθε φυλή γλώσσα. Αυτά είναι εναντίον, δεν γίνεται. Ή ο Ιησούς Χριστός έχει δίκιο ή η Αποκάλυψη 13:7 έχει δίκιο. Οπότε είναι άλλη ομάδα αυτή. 22. Μέχρι ότου έρθει ο παλαιός των ημερών και η κρίση δόθηκε στους Αγίους του Υψίστου και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι πήραν τη βασιλεία. Ποιοι Άγιοι? Μιλάει για τους Άγιους του Ισραήλ. Η κρίση θα προέλθει από τον Θεό. Το Ισραήλ δεν θα είναι πια κάτω από τον Αντίχριστο. Πρέπει να καταλάβετε και αυτό θα το δούμε στο κεφάλαιο 9. Το επίκεντρο της μεγάλης θλίψης και ο λόγος που γίνεται είναι για το λαό Ισραήλ. Γιατί η Δευτέρα Παρουσία έχει κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει. Και δεν έχει τίποτα να κάνει με την Εκκλησία. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε η Δευτέρα Παρουσία. Κάτι που θα δούμε στο κεφάλαιο 9. Όλες οι ευλογίες που έχει κάνει ο Θεός με τη Διαθήκη και επιβεβαιωμένη συγγενή τελικά θα έρθουν στο Ισραήλ. Και αυτές οι ευλογίες έχουν γίνει διαμέσως Διαθήκης. Και ξέρετε πόσο σοβαρό είναι η Διαθήκη. Και εκείνος είπε, το θηρίο θα είναι η τέταρτη βασιλεία. Είναι ο Άγγελος Γαβρίλ που συνεχίζει και λέει του Δανίλ. Επάνω στη γη, η οποία διαφέρει από όλες τις βασιλείες και θα καταφάει ολόκληρη τη γη. Και από εδώ ξέρουμε, από εδώ είναι που βγαίνει μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Α, συγγνώμη, το έχω δώσει μια μόνο. Γιατί ολόκληρη τη γη θα την καταπατήσει και θα την κατασυντύψει. Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες. Είδατε που μας το εξηγεί. Που θα σηκωθούν από αυτή τη βασιλεία. Οπότε αυτή μετά είναι αυτό που σας είπαμε, θα βγουν οι 10. Και ύστερα από αυτούς θα σηκωθεί ένας άλλος. Αυτό το κέρατο. Και αυτός διαφέρει από τους πρώτους και θα υποτάξει τους 3 βασιλιάδες. Οπότε μείον 3 θα μείνουν 7. Τώρα,
τα 10 βασίλεια από το Μέγα Αλέξανδρο, θα βγουν ή τα 10 βασίλεια από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και εδώ είναι πάρα πολλοί που κάθονται και λένε, και είναι αυτό που λέμε, α, θα βγει από την Ελλάδα ο Αντίχριστος ή από την Ευρώπη ή από την ΕΟΚ. Αλλά δεν διαβάζουν τι λέει η γραφή. Και πρέπει να καταλάβουμε, οι 10 θα βγουν από το συνδυασμό. Δεν θα ξέρουμε από πού είναι ο Αντίχριστος μέχρι να γνωρίσουμε τα 10 βασίλεια. Τα 10 βασίλεια δεν υπάρχουν ακόμα. Οπότε, ό,τι και να κάτσουμε να πούμε από πού θα βγει, πολύ απλά δεν ξέρουμε. Και βάσει 2 Θεσσαλονικής υπάρχει μια προϋπόθεση για να αποκαλυφθεί. Να φύγει η Εκκλησία. Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον ύψιστο. Κλειδοξώνει η δημαστολή και σε όλη την αποκάλυψη. Και θα κατατρέχει τους Αγίους του ύψιστου. Του Ισραήλ. Και θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Ενδιαφέρον αυτό. Και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρών, καιρούς και μισό καιρών. Θα μιλήσω πολύ γρήγορα γι' αυτό. Ίδια έκφραση, Αποκάλυψη 13. Και μάλλον ο νόμος εδώ μιλάει για το Τώρα. Το Τώρα είναι η πεντάτευχος. Ξέρουμε. Γιατί μιλάει για το Ισραήλ. Εμείς δεν είμαστε πια κάτω από τον νόμο. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Αλλά ο Ισραήλ είναι ακόμα. Τώρα εδώ τι σημαίνει. Καιρός, ενικός, καιρούς, διπλό και μισό καιρό. Έτσι βγάζουν τα 3,5 χρόνια. Αυτό εννοεί. Απλά δεν, γιατί εμείς δεν μιλάμε με αυτόν τον τρόπο όπως μιλάγαν τώρα. Αλλά αυτή είναι καιρόν, ενικός, καιρούς. Κατάλαβε, είναι πληθυντικός εδώ και μισό καιρό. Και το βλέπουμε σε όλο το κείμενο αυτό. Δανείλ, και τα έχω σημειωμένα εδώ κάτω. Ή μπορεί να το δεις σαν 42 μέρες ή 1260 μέρες. Είναι 3,5 χρόνια όλο αυτό. Οπότε ξέρουμε για 3,5 χρόνια θα έχει αυτή τη δύναμη. Όμως θα καθίσει κριτήριο και η εξουσία του θα αφαιρεθεί για να φθαρεί και να φανεστεί μέχρι το τέλος. Και πιθανώς μιλάει για αυτή την κρίση που βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Και μετά ακολουθεί η κρίση του Λευκού Θρόνου, που αυτό είναι για τους άπιστους. Και εκεί θα ανοιχτούν τα βιβλία. Και πάλι κάθομαι και λέω, ποια βιβλία. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλιών που είναι κάτω από κάθε ουρανό. Προσέξτε, όλοι. Θα δοθεί στο λαό των Αγίων του Υψίστου. Ποιος είναι αυτός ο λαός? Ενικός. Του οποίου η βασιλεία είναι η βασιλεία αιώνια και όλες οι εξουσίες θα λατρεύουν και θα πακώσουν σε αυτό. Μιλάει για το Ισραήλ. Και όταν πας στις παραβολές, λέει σε μένα, σε σένα και στον κάθε που είμαστε η Εκκλησία. Λέει έβγε. Ένα τάλαντο σου έδωσα 10 μούφες. Πάρε 10 πόλεις. Σε 1000 τερίδα. Αυτό μιλάει για εθνικές πόλεις. Δεν πρέπει να αδικήσουμε κάτι στο Ισραήλ εμείς. Είναι ενδιαφέρον όταν αρχίζεις και τα ξεχωρίζεις λίγο. Εδώ λέει το λαό. Και ξέρουμε πάντα ο λαός είναι Ισραήλ σε όλο το κείμενο. Μέχρι εδώ είναι το τέλος του πράγματος. Όσο για μένα τον Δανιήλ, πολλοί μετάραζαν οι συλλογίες μου και η όψη μου αλλιώθηκε μέσα μου. Όμως, μ' αρέσει αυτό, διατήρησα το πράγμα στην καρδιά μου. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Πού αλλού το διαβάζουμε αυτό? Η Μαριά, σωστά. Μητέρα του Κυρίου. Διατήρησε αυτά στην καρδιά της. Από εδώ και έπειτα αλλάζει το κείμενο και γίνεται εβραϊκά, γιατί ο λόγος της εστίασης είναι Ισραήλ. Μέχρι τώρα, από το 2 που ξεκινήσαμε, ήταν μια εθνική εστίαση. Αύριο, πρώτο Θεός, θα δούμε αυτή την όραση που έχει να κάνει με την Ελλάδα, Μέγας Αλέξανδρος, και θα δούμε μια πολύ γρήγορη την καριέρα του Αντίοχου, του Τέταρτου, αλλά και κάτι ενδιαφέρον, γιατί ο Κύριος μας είπε, εσείς που διαβάζετε θα γίνει όπως έγινε στην εποχή του Δανιήλ. Εσείς που διαβάζετε ξέρετε. Και φαίνεται αυτό που έγινε τότε θα το δούμε στο μέλλον, αλλά θα μιλήσουμε αύριο γι' αυτό.